Στην πρώτη θέση στον 7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα Ποντιακός Ελληνισμός και όνειρα παρών και μέλλον 2022-2023 κέρδισε ο Όμιλος Μουσικής του Πρώτου Πειραματικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης με το τραγούδι «Μαύρη Θάλασσα». Ο Όμιλος Μουσικής του Πρώτου Πειραματικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Project με περισσότερες από 1.100 δημιουργίες μαθητών από σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας στην Αμερική. Το θέμα του συγκεκριμένου Project προήλθε από τη μαθήτρια του σχολείου που συμμετείχε σε προγράμματα Εράσμους και εντυπωσιάστηκε από τη Σαμψούντα την οποία επισκέφθηκε πριν από λίγο καιρό το σχολείο. Πρέπει να συγχαρώ την μουσικό μας και τα παιδιά του Ομίλου, όπως και τα παιδιά του υπολείπου σχολείου που συμμετέχουν κατά καιρούς σε όλους τους ομίλους. Είναι μια δράση των ομίλων του σχολείου μας. Η βράβευση στο διαγωνισμό υπήρξε αποτέλεσμα της συνεργασίας του σχολείου, των γονέων, του Πανεπιστημίου, γιατί υπήρξε μέσα στην ομάδα που έκανε το βίντεο για τον Ποντιακό Ελληνισμό και φοιτήτρια του Πανεπιστημίου. Είναι λοιπόν μια, με πολύ μετριοφροσύνη, είναι μια ακόμη διάκριση του πειραματικού. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και ελπίζουμε ότι οι δράσεις μας αυτές θα έχουν συνέχεια. Επίσης να πω ότι το σχολείο, εκτός από το πολύ σημαντικό αυτό βραβείο που έλαβε η μουσικός και τα παιδιά του Ομίλου, έχει επιστρέψει από μία δράση του ενός από τα Εράσμους που κάνουμε, του Εράσμους STEM Engaging and Fun, η οποία ήταν συνέχεια των υπολείπων επισκέψεων που έχουν γίνει και της επίσκεψης που δεχτήκαμε εδώ πέρα τον προηγούμενο Μάρτιο τους εκπροσώπους των 6 χωρών. Τον Οκτώβριο ξεκίνησε όλη αυτή η δράση, επιστρέφοντας μαθήτριά μας από την επίσκεψη του Εράσμους από τη Σαμψούντα, του STEM, που αναφέραμε και πριν με την κυρία Βιργινία Καραβοκύρη που είναι υπεύθυνη. Ήρθε πολύ ενθουσιασμένη γιατί η μαθήτριά μας αυτή είναι πόντια στην καταγωγή και μας περιέγραφε τις εμπειρίες της και την πολύ ωραία σχέση που δημιούργησε με την οικογένεια που τη φιλοξένησε εκεί και μας μιλούσε και για τη Μαύρη Θάλασσα. Γνωρίζοντας λοιπόν το διαγωνισμό, γιατί το σχολείο μας έχει συμμετάσχει ξανά και έχει βραβευτεί σε αυτό το διαγωνισμό, αποφασίσαμε να κάνουμε μία δράση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλέξος Κομνηνός και άλλους συλλόγους ποντίων. Ξεκίνησε σαν project, δουλεύτηκε 6 μήνες μέσα στον Όμιλο Μουσικής. Μιλήσαμε για την ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, είδαμε τις περιοχές, τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες και το αποτέλεσμα του project ήταν το βίντεο, το οποίο μας το έκανε ο πατέρας, ο κύριος Αλεξούδης, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά. Οι γονείς επίσης που παίζουν μουσική είναι μπαμπάδες των παιδιών. Τα παιδιά, αυτό που χαίρομαι εγώ ιδιαίτερα είναι γιατί είχε 1.100 δημιουργίες παιδιών από την Ελλάδα, την Κύπρο και από την Ομογένεια, σχολεία της Ομογένειας. Και εμείς είχαμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών. Θα βραβευτούν δηλαδή 71 μαθητές μας από την Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη. Αυτό ήταν η μεγάλη χαρά για μένα, γιατί θα μπορέσουν να μοιραστούν αυτό το βραβείο πολλά παιδιά. Και είναι και μια επιβράβευση της αγάπης που έχουμε και για τον πολιτισμό, αλλά και για τις μνήμες και για την ιστορία της πατρίδας μας. Μόλις επιστρέψαμε από την τρίτη στη σειρά κινητικότητα, στο πλαίσιο του προγράμματος Fund and Engaging STEM Activities for Tomorrow's World, επισκεφτήκαμε από τις 22 ως τις 26 του μηνός το διαπολιτισμικό αγγλικό σχολείο του Χέλσιμπορκ. Εκεί ταξιδέψαμε 3 εκπαιδευτικοί από το σχολείο και 5 μαθητές, 4 της 6ης τάξης και 1 από την 5η, όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες STEM και οι εκπαιδευτικοί σε επιμορφωτικές δράσεις για τη συνεργατική μάθηση. Επίσης, επισκεφτήκαμε πολλά μέρη πολιτιστικού ενδιαφέροντος τόσο στο Χέλσιμπορκ όσο και στην Κοπεχάγη και τη Δανία γενικότερα, που είναι πάρα πολύ κοντά σε εκείνη την περιοχή. Αυτή η κινητικότητα είναι η τρίτη για φέτος, ακολουθούν άλλες 3 και είναι μετά την κινητικότητα σε εμάς, ήμασταν η χώρα υποδοχής για το Μάρτιο και είχε προηγηθεί η πρώτη κινητικότητα του προγράμματος στη Σαμσούντα της Τουρκίας,
τον Οκτώβριο. Πάλι συμμετείχαμε 3 εκπαιδευτικοί και 5 μαθήτριες της 6ης τάξης. Και από το ταξίδι μας αυτό στη Σαμσούντα προέκυψε η ιδέα μιας μαθήτριας να γράψει, να συμμετάσχει τέλος πάντων σε αυτό το τραγούδι και τη μουσική για το πρόγραμμα του Ποντιακού Συλλόγου Αλέξης Κομνηνός.